Να δώσουμε το λόγο τώρα στο Γιώργο Σολτάτο, συνταξιούχο λογιστή, πρώην νομαρχιακό και περιφερειακό σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσφύρωση. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, συναγωνιστοί, γραμματέας, σε καλωσορίζουμε στο Αγρίνιο. Σε αυτό το νομό που θα πρέπει να είναι ο πλουσιότερος και είναι ο τελευταίος. Επειδή η τύχη το έφερε, η πολιτική μου επιλογή ίσως από πολύ νωρίς να συνεργαστώ με τον ΚΚΕ, θεώρησα σκόπι μου να αναφερθώ σε αυτή τη συνεργασία που όλα αυτά τα χρόνια έγινε άψογη σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και προχώρησε πολλά πράγματα, θεωρώ, σε επίπεδο νομού. Η πρώτη επαφή και συνεργασία με το ΚΚΕ έγινε το 1978, όταν σαν εκπρόσωπος του Συνδυασμού Εργάτες Προόδου στην Παραβόλα, το χωριό που κατάγουμε, συνεργάστηκα με την τότε Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΕ στους κοινούς αγώνες και έκτοτε αυτή η συνεργασία προχώραγε. Έστω και όταν ήμουνα σε όργανα, όπως ήταν η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και αργότερα του ΔΙΚΙ. Σε όλες αυτές τις συνεργασίες ξεκινάγαμε με την καλή πίστη και πάνω απ' όλα το σεβασμό των απόψεων του κάθε μέρους. Κάθε πολίτης, από την ώρα που έχει αποφασίσει να συμμετέχει στα κοινά, πολλές φορές βρίσκεται στο δίλημα προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να στρέψει τη δραστηριότητά του. Θα πρέπει δηλαδή να αποφασίσει αν η δράση του έχει σαν στόχο την καλυτέρευση των συνθήκων ζωής και των συμπολιτών του ή τη δικιά του σταδιακή ανέλυξη. Αν επιλέξει το πρώτο, τότε η μοιραία θα πρέπει να βρει και τους άλλους πολίτες που σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο και από κοινού με στοχευμένες πολιτικές θέσεις και απόψεις να διεκδικεί με κάθε τρόπο την εφαρμογή τους. Αν επιλέξει όμως τη δικιά του σταδιακή ανέλυξη, τότε η μοιραία επίσης θα προχωρήσει σε συμβιβασμούς και σε υποχωρήσεις που πολλές φορές θα τον οδηγήσουν στη γελιοποίησή του. Επειδή βεβαίως η συμμετοχή στα κοινά δεν προσδιορίζεται στατικά στον χρόνο και στον τόπο, καθένας φέρνει μαζί του και την προσωπική του ιστορία και δράση του, η οποία πολλές φορές είναι θετική και άλλες μπορεί να θεωρηθεί αρνητική. Γι' αυτό και ο σοφός λαός μας λέει «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα». Για πρώτη φορά, όπως αναφέρθηκα, συνεργάστηκα το 1978. Πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία 10-12 χρόνια είχαμε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί το ΚΚΕ με τίμησε, θέτοντάς με το 2006 επικεφαλής σαν υποψήφιο νομάρχη. Θεωρώ ότι αυτή την τιμή την ανταπέδωσα σε μεγάλο βαθμό. Στρατεύτηκα μαζί του και το 2009 ήμουν υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ. Θα θυμίσω απλά τι έλεγα το 2012, όταν σκεφτόμενος πόσο πολύ γινόταν κριτική γιατί το ΚΚΕ δεν συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ, χαριτολογώντας έλεγα, όταν έχεις το αυθεντικό, γιατί να πας στο Ημιτασιόν, που είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα σε προδώσει. Και αυτό απεδείχθη. Το ίδιο συνέβαινε σε όλες τις μάχες και με τις γραπτές μου δηλώσεις είχα ταχθεί πλέον προς το κόμμα αυτό που είχε ιστορία που σέβονταν τον άνθρωπο. Και εμένα προσωπικά το ευχαριστώ γιατί με σεβάστηκε. Ποτέ δεν επιδίωξε να μου επιβάλλει απόψεις. Δεν μπορούσε άλλωστε να γίνει γιατί ήταν ταυτόσιμες. Τώρα είμαστε πάλι μπροστά σε ένα κρίσιμο αγώνα. Ούτως ή άλλως μέσα στο 19 θα γίνουν τρεις εκλογές. Ποια πρώτη, ποια δεύτερη, ποια τρίτη.
δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε μία ψήφο και στις τρεις μάχες, στο ΚΚΕ. Γιατί είναι και η μόνη ψήφος που δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα τη βρούμε πάλι εκεί. Είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Ευρωκοινοβουλίου, είτε Εθνικού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως δεν μπορούσε από αυτή τη μάχη να μην συμμετέχω και να στηρίξω με οποιοδήποτε τρόπο και στο βαθμό που μπορώ. Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, δεν θέλω να σας κουράσω. Θα κλείσω με, βλέποντας τον Νίκο τον Καραδασόπουλο, με κάτι που είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από κάποια χρόνια. Σήμερα δεν έχουμε να παλέψουμε τη δεξιά που ξέραμε τα παλιά χρόνια. Πού ήξερες, αυτή είναι η δεξιά, την παλεύεις. Σήμερα έχουμε να παλέψουμε τα πολιτικοκοινωνικά υβρίδια, τα οποία διαβάζανε στην νεαρή ηλικία τους το Μάρξ, αλλά δεν το κατάλαβαν. Γιατί άμα διαβάζεις και δεν καταλαβαίνεις, τι να το κάνεις, δεν έχει νόημα. Πρέπει να μελετήσεις, να το κάνεις τρόπο ζωής και να προχωρήσεις. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν διάβασαν το Μάρξ, αλλά είναι πολύ καλοί μαρξιστές και πάρα πολλοί άνθρωποι. Μερικοί από αυτούς ξεκίνησαν σαν κομμουνιστές. Τους θυμόμαστε. Μετά είναι αναθεωρητές κομμουνιστές. Συνέχισαν σαν αριστεροί. Έγιναν ριζοσπάστες ή απλοί αριστεροί. Ήδη θεωρούν τους εαυτούς τους κεντροαριστερούς. Θέλουν να συνεχίσουν σαν κεντρώοι. Μετά θα γίνουν απλά κεντροδεξιοί και πριν ο Κόκορας και Λαϊδίσης θα γίνουν σκέτη δεξιοί. Αφού φτάσαν εκεί, να μην γίνουν και γιοργαλάδες. Απλό είναι. Πώς γίνεται να κρατάει μια δίκη της Χρυσής Αυγής 4 χρόνια. Μα με ΕΣΠΑ θα κάνανε μια αίθουσα. Και πώς γίνεται τους κομμουνιστές που πήγαν να γκρεμίσουν το άγαλμα του Τρούμαν την άλλη μέρα τους δικάσανε. Πώς γίνεται, πώς συνδυάζεται. Να το καταλάβω. Δεν μπορεί, συντρόφοι και σύντροφοι, για το ΣΥΡΙΖΑ δεξιά καλή να είναι η καραμανλική και άχρηστη μητσοτακική. Δεν μπορεί για το ΚΙΝΑΛ καλή να είναι η δεξιά η μητσοτακική και όχι η καραμανλική. Η δεξιά μία είναι. Μία είναι. Και από την άλλη μεριά είναι ακροδεξιά τα μορφώματα κλπ. Θα πρέπει λοιπόν με την ψήφο μας από σπίτι σε σπίτι, από συνοικία σε συνοικία, από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη, να δώσουμε τη μάχη. Γιατί αυτή την περίοδο, και όχι μόνο αυτή που είναι ιστορική, το βάρος πέφτει πάλι στο ΚΚΕ. Και μόνο μαζί με το ΚΚΕ μπορούμε να κάνουμε και να ζητήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο. Γιατί το παλιό δεν πολεμιέται με την αναπαλαίωση. Το παλιό πολεμιέται με ιδέες, απόψεις, συνέχεια και συνέπεια. Γεια σας.